Αχ, ήρθε και το άλλο το αγόρι. Και κοινό, βρε, fan club και τέτοια. Ρελία. Ναι. Το ροκιουμένταρ, θα γίνω star. Ναι. Σβήση, το έχεις δει. Ναι, το έχω δει. Σου αρέ. Ναι, μου αρέσει. Και εμένα, πάρτα. Με κοροϊδεύει. Γιατί? Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ η ζωή του να γίνει θέμα. Είναι βαρετή. Κομπλεξικό. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εσύ το έκανε, αν πει όχι, γιατί δεν είμαι star, ξέρω, δεν θα ανταζόμουν. Εγώ βγήκα από reality, το ξεχνάς. Το ξέχασα, παιδιά. Ναι. Το Θεό. Καλά, εγώ δεν είμαι. Αυτό σε τράβηξε πίσω. Σου έδωσε στην αρχή μια όθηση. Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη, ρε Βαγγελέ, ένα-ένα. Πώς πήρε. Ωραία, θέλω να. Εγώ, για να πάω μετά στην ερώτηση, θέλω να μου πει πώς πήρε την απόφαση να πα σε ένα reality που δεν μου ταιριάζει πολύ με την προσωπικότητά σου. Καθόλου, ιδέε. Αυτό μου κάνει τρελή κόντρα. Και δεύτερον, θέλω να μου πει πώς σου φαίνεται αυτό που έκανε η Βύση. Κοίτα, δεν έχουν σχέση τώρα το ένα με το άλλο. Όχι, είναι διαφορετικέ απαντήσει, θέλω να απαντήσει. Θα σου πω. Mm. Πρώτον, και θα στα πω και γρήγορα. Δεν ήθελα να πάω. Το τρέιλερ το είδε η μαμά μου που έβλεπε το Fame 1. Εγώ πήγα στο Fame 2. Ναι. Δούλευα σε μια εταιρεία, γιατί έχω τελειώσει φοροτεχνικός, και δούλευα σε μια εταιρεία στην οποία εταιρεία ήταν συνεταιρισμός αυτή η εταιρεία, άλλαξε καθεστώς και με το που άλλαξε καθεστώς, άλλαξε διεύθυνση δηλαδή, έγινε η μαμά μου διευθύντρια, ναι, γιατί ήταν η καλύτερη και η μορφότερη και τα λοιπά, ναι, και αυτός που αγόρασε πλέον την εταιρεία ως επιχειρηματίας, θέλοντας να την εξηγιάνει ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει, να πωλήσεις. Και επέλυσε ένα. Και η μαμά μου επέλυσε εμένα. Η μαμά μου επέλυσε. Α, ωραία. Γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτό ήταν το σωστό. Ήταν αμέσως. Μην τους βάζεις ιδέες, γιατί τώρα θα γίνουν πολλούς και λένε επειδή σας αγαπάμε. Όχι, να σου πω κάτι, όχι. Αυτό ήταν το σωστό από την άποψη ότι ήμασταν στο λογιστήριο, ήμασταν τέσσερα κορίτσια. Οι δύο ήταν παντρεμένες με παιδιά. Η άλλη μία ήταν έτοιμη να αραβωνιαστεί, να παντρευτεί και αυτή. Εγώ ήμουν η ελεύθερη και ωραία. Οπότε μου λέει, παιδί μου, έτσι και έτσι. Τι λέω, ναι, μαμά, έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και πήγαινε στο Fame Store, σου είπε. Και μετά περάσανε 2-3 μήνες, όπου έτρωγα την αποζημίωση και έκανα ιδιαίτερα σε παιδάκια κιθάρα. Ναι. Είδε η μαμά μου το τρέιλερ στην τηλεόραση. Ήμουνα σε ένα ερασιτεχνικό group, στους Νάστρα, εδώ στον Ηράκλειο, του πολιτιστικού Δήμου, δηλαδή εδώ πέρα. Και είχα να πάω, να φανταστείς, διακοπές από το 1999. Γιατί την καλοκαιρινή μου άδεια. Εγώ δουλεύω, ας πούμε, από 18, έτσι. Την καλοκαιρινή μου άδεια την έπαιρνα για να πηγαίνω να κάνω αυτές τις συναυλίες με τα παιδιά. Ναι. Και γυρίζει η μάνα μου και μου λέει, να πας εκεί, της λέω, αποκλείεται. Μου λέει, μα γιατί, της λέω, γιατί, τι θα πάω εγώ να κάνω εκεί. Και μου λέει, μα αφού δεν σε ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να ασχοληθείς με αυτό, δεν τα παρατάς εντελώς, να ησυχάσουμε κι εμείς, να ησυχάσεις κι εσύ, που τρως, ας πούμε, τη ζωή σου με αυτό το πράγμα. Ποιος ο λόγος? Να ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει άλλο, ας πούμε, να βρεις κάτι άλλο, βρεις άλλο χόμπι. Και επειδή είμαι αντιδραστική, αυτό που είπες στην αρχή, εντάξει, λέω. Να δεις... Τι βγήκε στο Fame Story? Δεύτερη. Ποιος ήταν πρώτος? Πρώτα ήταν μικρή, η Καλομήρα. Ποιος? Α, στο Fame Story 2 ήταν η Καλομήρα, ε. Ναι. Στο πρώτο ήταν από την όταν είπε την σκουφίτσα ο. Τόσο που βγαίνει στο δεύτερο. Ο Νότσο Χρυστοδούλου. Ναι, ναι. Για τις τρέσες. Έλα, εντάξει, το κατά. Και για πες μου για τη Βύση τώρα, πώς σου φάνηκε όλο αυτό. Καλά έκανε και το έκανε, λες. Είναι και δική της παραγωγή, ρε παιδιά, είδα στους τίτλους. Ναι. Δεν το ήξερα. Κι εγώ έτσι είδα. Ναι. Εχθές το είδα. Προχθές το είδα. Ναι. Πρώτη φορά, δεν είχα και προλάβει. Πώς φάνηκε λοιπόν και αν θα το κάνεις αυτό, πες μου. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνω ποτέ την καριέρα της Άννας Βύση. Ναι. Πρώτον αυτό. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Δεύτερον, η συγκεκριμένη, γιατί να μην το κάνει. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ στην αρχή ήσουν σε δισκογραφική. Πολύ αξιοπρεπές είναι δηλαδή αυτό που είδα. Και ίσα-ίσα γούσταρα που το έβλεπα, γιατί δείχνει και την πλευρά της δουλειάς που ο κόσμος δεν μπορεί να την καταλάβει και να την δει. Δηλαδή πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, βλέπει κάτι και νομίζει ότι αυτό έχει γίνει. Μόνο τη βιτρίνα. Ότι έχει γίνει έτσι για πλάκα, ρε παιδί μου. Ότι ξυπνήσανε μία μέρα, ξέρω εγώ, ένα πρωί και το φτιάξανε αυτό και το παρουσιάσανε στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν, να δεν το δουν με τα μάτια τους, πόση δουλειά πέφτει για να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζουν ότι είναι πανεύκολο. Είναι φάση που πας να δουλέψεις στην περιφέρεια. Μ' αρέσει πως μιλάει. Είναι φάση. Είναι το ίδιο πράγμα. Που πας να δουλέψεις στην περιφέρεια, έχεις φάει το ταξίδι και πηγαίνεις, ας πούμε, να ετοιμαστείς. Να κάνεις make-up μαλλιά, ξέρω εγώ, να πας να κάνεις το soundcheck και αυτά. Που μονίμως όλοι αργούνε να κάνουν το στήσιμο του stage και όλα αυτά. Και πας, γυρίζεις πίσω στο ξενοδοχείο για να κάνεις make-up μαλλιά.
και φεύγεις και σου λέει η κοπέλα στη ρεσεψιόν, καλή διασκέδαση. Τι διασκέδαση, μανούλα μου, να πολλές φορές. Θα σου έχει συμβεί πολλές φορές για να το λες με αυτό το παράπονο. Πολλές σου έχουν ζητήσει ποτέ να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που θέλεις. Καλή διασκέδαση, κουρέλι είμαι, ας πούμε, και πρέπει να είμαι και γαμό κιόλας για να περάσει και ο κόσμος από κάτω καλά. Ναι, σωστά. Εσύ έχουν παρεξηγήσει ποτέ ότι είναι από το Fame Story, όταν ξεκίνησες δηλαδή την καριέρα σου μετά το παιχνίδι. Επομένως, θα τη δώσουμε ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο να υπηρετήσει και να παρεξηγηθήκανε ότι εσύ είχες άλλες απαιτήσεις. Ο κόσμος δηλαδή που άκουγε ποτέ δεν είχε τέτοιο κόλλημα. Για τον κόσμο, εννοώ δισκογραφικές, εννοώ όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλανε να στήσουν έναν άλλο άνθρωπο. Ναι. Ο αυθεντικός άνθρωπος, η Ραλία Χριστίδου. Εντάξει, δεν έγινε όμως αυτό. Ναι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάπως τη γλιτώσαμε, πιστεύω. Ναι. Κινδύνευσες να μπατάρεις. Ναι, αμέ. Εντάξει, γιατί σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θέλουν να κερδίσουν, έχοντας επάγγελμα, ρε παιδί μου, να κερδίσουν από τη ματαιοδοξία ενός ανθρώπου. Οπότε όσο πιο πολύ ματαιόδοξος είσαι, τόσο πιο πολύ τους βολεύει. Πέρασες με την καλή την έννοια. Πέρασες φάση ματαιοδοξίας λόγω της μεγάλης αναγνωσιμότητας. Όχι λόγω της αναγνωσιμότητας, καθόλου θα σου έλεγα. Mm-hmm. Αν πω ότι κινδύνεψα κάποιες φορές, ήταν η φάση του ότι τραγούδισα πράγματα που δεν ήθελα, γιατί θα γίνουν hit. Δηλαδή έχω συγχαθεί να το ακούω αυτό. Σου το προτείνανε. Συχάθηκα. Και γινόντουσαν hit αυτά που δεν περιμένανε. Όχι, αυτά γινόντουσαν. Αυτά γινόντουσαν. Βέβαια, αφού είναι σύστημα. Α, είναι μάλιστα, κατάλαβα. Πώς θα το προωθήσουν, πού θα παιχτούν, γιατί θα παιχτούν. Είναι αυτό που είπα προχθές σε μια εκπομπή που ήμουνα. Και ήταν κάποιος οικονομολόγος εκεί, τέλος πάντων. Και κάτι μπήκε να πει κάτι ο άνθρωπος. Πού να ξέρει τώρα. Ότι έπεσε φόρο τεχνικό. Όχι. Πήγα να πει ξυπνάδα. Όχι, όχι. Στο καλλιτεχνικό θέμα. Και του λέω, δέχεστε, του λέω ότι υπάρχουν, ότι στην πολιτική ζωή υπάρχουν πελατειακές σχέσεις. Μου λέει, μα βέβαια, μου λέει, τι εγώ, μου λέει, το δέχομαι. Του λέω, το ίδιο πράγμα, του λέω, υπάρχει και στη μουσική βιομηχανία, ας πούμε, στην Ελλάδα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει φθήνουσα πορεία και τίνει να εξαφανιστεί παντελώς. Τι ωραία χέρια που έχεις, σας μ' αρέσουν. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε τραγούδι. Και όχι μόνο, πρέπει να κλείνουμε κιόλας. Τι θα κάνουμε, θα πριν κλείσουμε, να πούμε Παρασκευή, το τραγούδι. Θέλω να βγω το βράδυ. Το είναι στην θα απέναντι πάω σήμερα ακτή πυρός ταμείο αλλεργίας. Να δώσω πολλά φιλιά στα ζούγα μου. Θα δώσω. Εσύ είσαι πάντως στην απέναντι πλευρά γενικότερα. Είσαι αυτό που λέγαμε αντιδραστική, είσαι της απέναντι πλευράς. Ναι, την έχω ακούσει, ναι. Οπότε το τραγούδι αυτό ήρθε να συναντηθεί με την απέναντι πλευρά της στιχουργού. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν κοντά μας. Φέρε μου μικρόφωνο να ακουγόμαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Ραλία που ήταν σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια για το CD που έχει βγάλει. Τα τραγούδια που έχει βγάλει είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Αξίζει τον κόπο. Πώς θα βρουν το CD σου, πώς μπορούν να το αποκτήσουν, να δώσουμε άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μπουν, να το κατεβάσουν. www.hidia.com. Πώς γράφει το Hidia? H-E-E-D-I-A. Η Ιώτα, όχι η Ε. Ή είπα, δεν πάει. Δεν τα ξέρω, μωρέ. H-E-E-D-I. Πάντα κάνεις μουσκεμάς, θα το πει η κοπέλα. Τώρα άλλο θα ψάχνουν. Ωραία, το είπε. Ευχαριστούμε όλους. Τον Μπίλι που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Βαγγέλη πολύ. Τον Βαγγέλη πολύ τον ευχαριστούμε που και σήμερα ήταν δίπλωμα εδώ και μόρφωνε το περιβάλλον. Άλλο. Να πούμε καλοτάξιδο να είναι όλο το καινούριο αποτέλεσμα. Και είναι και καινούριο εγχείρημα. Βρε, κατεβάστε το. Και μπορούμε να σε δούμε. Αυτό το Σάββατο και το επόμενο, μόνο τελειώνουμε και από εκεί. Και στο μετά, Σταυρό του Νότου. Και μετά? Και μετά θα παίξουμε μάλλον σε ένα άλλο μαγαζί στην Αθήνα. Θα πάρε, να μου το πεις να το πούμε. Θα σε πάρω. Θα σε πάρω. Θα σε πάρω πάντως ραντεβού στο Σταυρό του Νότου. Και αύριο έχουμε στείλει και ακροατάς μας εκεί. Και εκεί που θα πας θα μας δώσεις. Ακροατάς. Ακροατάς. Και εκεί που θα πας θα μας δώσεις πάλι να στείλουμε ακροατάς. Οκ. Εντάξει. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά όπου και αν πάτε και αν κάνετε. Να σκέφτεστε σιγά. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά κορίτσια. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7.30 με τον Βαγγέλη.